να μας πεις ποια έχεις δίπλα σου και την πρωταγωνίστρια της σημερινής έτσι, έναρξης. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η πρόεδρος Μικρού Πρίγκιπα. Από εδώ είναι η κυρία Συντηχάκη, η Κωνσταντίνα. Καλησπέρα και, σας. Απέναντι είναι η μικρή Αναστασία Σταθάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι η μαμά της Αναστασίας. Η μαμά της Αναστασίας, η οποία Αναστασία στις 23 Ιουνίου θα πρέπει να μεταβεί στο Λονδίνο για έναν έλεγχο, επανέλεγχο. Η μικρή Αναστασία αρχικά έχει κάνει μεταμόσχευση στο ΥΠΑΡ σε ηλικία 6 μηνών. Φτάνοντας λοιπόν τα 10 χρόνια από τη μεταμόσχευση, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο επανέλεγχο στο Λονδίνο για να μην κλείσει ο φάκελός της και οτιδήποτε χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ, να έχει την πόρτα ανοιχτή στο νοσοκομείο του Λονδίνου για να μπορούν να τη δεχτούν και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Ο επανέλεγχος είναι κάτι που γίνεται, θα ξαναγίνει μετά από αυτόν τον επανέλεγχο, δηλαδή πρέπει να γίνεται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής κάποιου. Νομίζω ότι αυτό καλό θα είναι να μας το εξηγήσει και η μαμά της Αναστασίας, που ξέρει και το ιστορικό καλύτερα. Γενικά όμως κρίνεται απαραίτητη σε κάθε σοβαρή ασθένεια και σε κάθε σοβαρή πάθηση. Είναι πολύ απαραίτητο τα παιδιά να κάνουν επανελέγχους, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα από εκεί πέρα αποφασίζουν οι γιατροί, οι θεράποντες γιατροί, το πόσο σημαντικό είναι και το χρονικά κάθε πότε πρέπει το παιδί να κάνει επανελέγχους. Πριν πάμε σε αυτό όμως, που εντάξει νομίζω είναι και μικρή λεπτομέρεια, πώς σας βρήκε ή τι βρήκατε, πώς έγινε αυτή η σύνδεση με το Μικρό Πρίγκιπα? Ο Μικρός Πρίγκιπας ιδρύθηκε 13 Μαρτίου του 2019. Μια ομάδα γονιών λοιπόν που νόσησαν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε να στήσουμε το Μικρό Πρίγκιπα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παιδιά που χρήζουν νοσήλια στο εξωτερικό με σοβαρές παθήσεις, οποιαδήποτε σοβαρή πάθηση. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς εδώ, να μας δώσουν την έγκριση ότι δεν μπορεί το παιδί να νοσηλευτεί σε κανένα νοσοκομείο της χώρας, άρα κρίνεται απαραίτητη μετάβασή του στο εξωτερικό. Η πρώτη μας εκδήλωση λοιπόν ήταν στη Σιτία, και από εκεί, επειδή η μεγάλη αδερφή της Αναστασίας μένει και εργάζεται στη Σιτία, μας βρήκε, επικοινώνησε μαζί μας και έτσι ήρθαμε σε επαφή με την οικογένεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χέρι της Αναστασίας για το ταξίδι της. Και πρέπει και εμείς να κρατήσουμε το χέρι της Αναστασίας, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο δύναμη πρέπει να δείχνουμε και μεγαλύτερη θέληση από το παιδί έτσι, που νομίζω ότι δείχνει ήδη. Κυρία Κωνσταντίνα Συντηχάκη, είστε μαμά, έμαθα. Πέντε. Αναστασία μου είπες. Πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά είστε. Και τριών μικρών σκυλιών. Είμαι σίγουρη ότι θα τα αναφέρεις. Δεν γίνεται. Πείτε μας λίγο με την Αναστασία. Λοιπόν, η Αναστασία μου, όταν ήμουν ίντζο στην Αναστασία, η υπέρηχη δεν ήταν τόσο εξειδικευμένη όπως τώρα. Δεν μπορούσαν να δουν τα αγγεία στους υπέρηχους. Γεννήθηκε με συγγένεις ατρισία χοληφόρων. Αυτό σημαίνει ότι τα αγγεία της σχολής είναι τόσο ψηλά που οι ακαθαρσίες πέφτουν απάνω στο σηκώτη. Το σηκώτη είναι σαν σφουγγάρι. Ό,τι πέσει το απορροφάει. Έτσι λοιπόν καταστράφηκε το σηκώτη της μικρής. Ευτυχώς ή δυστυχώς είχε ύκτερο και από εκεί μπορέσαμε να κινηθούμε γρήγορα. Είναι μια μεταμόσχευση η οποία δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα όταν το παιδί είναι πολύ μικρό. Έτσι αναγκαστικά πήγαμε στο Λονδίνο, στο King College. Κάναμε τη μεταμόσχευση, έμεινε ανοιχτή η κοιλίτσα της για 2 μήνες περίπου, γιατί το μόσχευμα πήρε από τον μπαμπά ήταν μεγάλο και δεν έφτανε το δερματάκι να ενωθεί. Κάναμε το χειρουργείο της του κλεισίματος. Από εκεί και μετά ανεβοκατεβαίναμε στην αρχή κάθε 3 μήνες, κάτσαμε 9 μήνες στο σύνολο. Μετά το κάναμε κάθε 6, μετά κάθε 9. Τώρα ξαναπήγαμε πριν 6 χρόνια την τελευταία φορά. Το σημαντικό με τους επανελέγχους είναι ότι αν το παιδί δεν πάει, δεν το δέχεται το κέντρο. Το κακό με τις μεταμοσχεύσεις είναι ότι δεν σου εγγυούνται ότι πήρε το παιδί το μόσχευμα, εντάξει, συνεχίζει τη ζωή του. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, μπορεί ποτέ.
δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποιος. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο επανέλεγχος mm-hmm. στο κέντρο που μεταμοσχεύεσαι. Η αντιμετώπιση εκεί, στο Λονδίνο, είναι... Άριστη. Mm-hmm. Άριστη. Συγκρίνοντας με τα... μία λέξη, άριστη. Δεν έχει καμία σχέση το δικό μας σύστημα mm. υγείας με το δικό τους. Και καμία καθυστέρηση, να υποθέσω, έτσι. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι, μιλάς με οποιονδήποτε γιατρό χρειαστείς την ώρα που θα τον χρειαστείς. Έχουν ψυχολόγους να στηρίξουν τους γονείς. Και το παιδί. Τα αδέλφια, το παιδί το ίδιο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι η Αναστασία μπήκε στο χειρουργείο 6 μηνών. Πήρανε μαζί και τα αγαπημένα της παιχνίδια. Ναι. Ενώ εδώ θα θεωρούσαν ότι είναι πολύ μωρό για κάτι τέτοιο. Μικρά πράγματα, αλλά όμως πολύ σημαντικά. Ναι, είναι μικρά πολύ... που θεωρούμε ασήμαντα, είναι σημαντικό γιατί το παιδί παίρνει εικόνες. Και αισθάνεται ασφάλεια. Παίρνει εικόνες και προσπαθούν να το μεταφέρουν στο σπίτι του. Ναι, δεν είναι μαζί η μαμά, ο μπαμπάς να νιώσει ασφάλεια, έχει όμως κάτι οικείο, το παιχνίδι του, ας πούμε. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να μεταβεί ξανά εκεί. Και ναι, είναι... Μας μιλήσατε για πόσες φορές, γιατί έχασα και εγώ το μέτρημα, πόσες φορές έχει μεταβεί το παιδί εκεί. Είναι, έχουμε πάει ήδη... Δύο. Όχι, είναι ή 7 ή 8, δεν θυμάμαι να σου πω. Που σημαίνει ότι σε αυτή τη διάρκεια ζωής, Αναστασίας και όλων αυτών των εξετάσεων και των μεταμοσχέσεων... Κοιτάξτε, η Αναστασία κάνει και εδώ κάθε μήνα έλεγχο, αλλά εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψίες, δεν μπορούμε να κάνουμε βασικά πράγματα. Κάνει έλεγχο και κάθε 3 μήνες στην Αθήνα. Προσπαθούμε να μετρήσουμε τα έξοδα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό... Είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Για τα εντός, εντάξει, λίγο πολύ όλοι μας τα καταφέρνουμε, δηλαδή και ο σύλλογος μας στηρίζει στα εντός, που είναι πιο εύκολο, πιο προσιτό δηλαδή. Στα εξωτερικού είναι πολλά τα έξοδα, οπότε μόνος του, από μόνη της μια ομάδα ή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται παραπάνω ενίσχυση. Ασφαλώς. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Να περάσουμε και στην Αναστασία. Εννοείται, όμως, εννοείται θα περάσουμε. Την πρωταγωνίστρια την κρατάω στο τέλος, τα καλύτερα. Εμείς όμως θέλουμε να σταθούμε σε αυτό και να ακουστεί αυτό που λέγαμε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει άμεση ανάγκη και βοήθεια. Και πέρα από το μικρό πρίγκιπα που είναι δίπλα τους, δεν μπορεί ένας οργανισμός μικρός, όπως ο μικρός πρίγκιπας, να ανταπεξέλθει. Οπότε βοήθεια και στήριξη από όλους μας. Να γνωρίσουμε όμως και τη μικρή Αναστασία, η οποία μόνο μικρή που δεν είναι. Είναι μεγαλοκοπέλα. Μεγαλοκοπέλα. Είναι μεγάλη στάρ. Καλώς ήρθες. Είσαι πανέμορφη καταρχάς. Ευχαριστώ. Και τα μαλλιά σου τα ζηλεύω, να ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω εγώ έτσι. Τα είχες πιο πριν μακριά, καλά. Θυμάμαι. Ναι. Και τα έκοψε κοντά, γιατί είναι μόδα. Ζέστη τώρα. Είναι και μόδα. Είσαι 10 χρονών. 11. 11. Α, 11, εντάξει. Να ξέρεις ότι λίγο χρόνο δεν θα θες να το λες, το λέω από τώρα. Θα κρύβεις χρόνο. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τι σου αρέσει να κάνεις, τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο, αν έχεις αγαπημένες ταινίες, αν έχεις κάτι, θέλουμε να σε γνωρίσουμε. Ή ας πούμε αν χορεύεις. Α, εκεί το πας εσύ και το πει. Άμαθε τώρα και θέλει να τα πει πρώτη, κατάλαβες. Για πες μας, να σε μάθουμε κι εμείς. Χορεύω πάρα πολύ. Τι χορεύεις? Ζούμπα, πιο πολύ. Και... Πόσα χρόνια κάνεις ζούμπα? Ή δεν κάνεις χρόνια? Δεν κάνω χρόνια. Κάνεις τώρα πρόσφατη, είσαι χορεύτρια? 2 χρόνια. Κάνεις 2 χρόνια, αλλά είσαι ένα σώμα σε χορεύτρια, αυτό το είπα. Και τι άλλο σου αρέσει να κάνεις? Η μέρα σου πώς περνάει, ας πούμε. Με τις φίλες μου, όπου πάμε στο πάρκο και καθόμαστε εκεί πέρα. Νόμιζα πριν, είχε πιο δυνατή φωνή. Λοιπόν, ήρθε εδώ και έκανε τη δημοσιογράφο πριν. Κοίτα τι θες εδώ. Είχε δυνατή φωνή. Τώρα δεν σε ακούμε, βρε Αναστασία. Πιο δυνατά λίγο. Βέβαια, σ' αρέσει να σε λένε Νατάσα, εγώ κρατάω το Αναστασία. Δεν πειράζει. Να το μοιράσουμε. Σε λέει Νατάσα, δεν θα σε λέω εγώ Νατάσα. Πες μας για τα σκυλάκια σου. Έχεις 3 σκυλάκια. Έχετε σπίτι? Ναι. Τα 2 τα έχεις στο δωμάτιό σου? Ναι. Τα ονόματα? Τα ονόματα είναι η Λούση και ο Λόκο. Ναι. Και ο μεγάλος είναι ο Σίζαρ. Ο Σίζαρ. Τι ονόματα είναι αυτά? Ξέρεις τι σημαίνει λόκο στα ισπανικά? Τρελός. Α, είδες. Πίτες το έχει βγάλει. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Και τι, πες μας βρε κάτι αγαπημένο, Βρανασία. Θέλω να μάθω τα γούστα σου. Βλέπεις τηλεόραση?
Δεν μ' αρέσει και πολύ. Καλύτερα, δεν πειράζει. Θα βλέπεις μόνο εμάς. ποιες είναι οι αγαπημένες ταινίες? Παιδικά. Βλέπω ταινίες. Κάποια ταινία έτσι πρόσφατη που είδες? Όχι. Όχι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Στο επεισόδιο είναι, αλλά με διάκοψε. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κτηνίατρος. Κτηνίατρος! Ναι. Τρία σκυλάκια έχει. Εδώ πρώτα-πρώτα μάθαμε για τα σκυλάκια, παρά έχει τα λαμπάκια. Επειδή αγαπάς τα ζώα γενικά. Ναι. Είναι ωραίο επάγγελμα ο κτηνίατρος, να ξέρεις. Και πάντα χρειάζονται οι κτηνίατροι και αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τα ζώα. Τα ζώα έχουν καλύτερη ψυχή από τους ανθρώπους και καλά κάνεις και σκέφτεσαι έτσι. Τι άλλο, θέλω να μάθω λίγο πράγματα ακόμα, αλλά τη βλέπω ντροπαλή. Πριν ήταν αεράτη. Θα ρωτήσω τη μαμά καλύτερα. Ναι. Πριν καθόταν στη θέση σου, έτοιμη. Πριν είχε αέρα, μας έλεγε. Κάθεταν εδώ. Ναι. Μήπως αλλάξουμε θέσεις, να βολευτείς καλύτερα. Είναι αγλικίδα το πλάσμα η Αναστασία και φαίνεται ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω, θέλω να κάνουμε ένα κάλεσμα επίσημο στον κόσμο. Αν πρέπει να το κάνετε εσείς ή η κυρία Δάφνη Κατσάρα ακόμα καλύτερα. Να μπει ο κόσμος να τσεκάρει τον μικρό πρίγκιπα, να δει και το έργο και την προσφορά του μικρού πρίγκιπα. Τα στοιχεία δίνονται έτσι κι αλλιώς και στον αέρα. Μικρόσπρίγκιπας.gr είναι η σελίδα. Και το τηλέφωνο να μας το πείτε εσείς για ακόμη φορά. Είναι 6982-75004. Δίνονται τα στοιχεία έτσι κι αλλιώς και να κάνουμε το κάλεσμα για να μπει ο κόσμος είτε να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω μηνυμάτων, είτε να σας καλέσει ένα τηλέφωνο, να βρει το IBAN. Αν σκεφτούμε λίγο πόσο μικρή η βοήθεια μπορεί να δώσει ο καθένας μας και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι για την οικογένεια της Αναστασίας, είναι πολύ σημαντικό. Και θα συνεχίσουμε κι εμείς να το λέμε μέσα στην εβδομάδα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Όλοι μας, πραγματικά, αν αναλογιστούμε πόσα χρήματα σπαταλάμε μέσα στη μέρα μας για πολύ απλά πράγματα και ανούσια και να σκεφτούμε τα ουσιώδη, θα δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο σαν την Αναστασία. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο πράγμα που μας μένει στις μέρες μας, όπως λες και εσύ, και που μας δένει, είναι η αλληλεγγύη. Και μπορεί σήμερα να είστε εσείς, αύριο να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διακρίσεις σε κάτι τέτοια, δεν ξέρουμε πότε μπορεί να μας τύχει κάτι. Οπότε, σωστό θα είναι να σκεφτούμε σωστά και να βοηθήσουμε. Να αναζητήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κι εμείς αυτή την υπόθεση. Πείτε μας όμως κι εσείς. Έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα από την εκπομπή σας γιατί στις 9 Ιουνίου με ώρα προσέλευσης 8 να ευχαριστήσουμε αρχικά τον κύριο Πρινιανάκη, τον κύριο Βαγγέλη Πρινιανάκη, ο οποίος χορηγεί την αίθουσα Γράμπελη στους Μαλάδες, στους Μαλάδες για να γίνει μια φιλανθρωπική βραδιά με στόχο να μαζευτούν τα 9 χρήματα Ιουνίου. 9 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ όπου θα παρευρεθούν οι ήρωες της Disney, του Ηρακλείου με κριτική, μουσική, παραδοσιακή, κριτικούς παραδοσιακούς χορούς. Βλέπω το Μίκη δηλαδή να χορεύει η Μπεντοζάλη. Νομίζω όμως ότι θα χορέψει και τα Καγγέλια. Αλήθεια. Έχουμε και δημοτική, λαϊκή χορεύεις βραδιά. Χορεύεις εσύ για τους χορούς? Χορεύω σιγανό. Σε ιδιάζει δηλαδή και τη ζούμπα και τα κριτικά. Όλα μας χορεύει εκείνη την μέρα. Ευχαριστήσουμε επίσης τους ήρωες γενικά, όλους τους μουσικούς. Θα τους ανακοινώσουμε τη βραδιά εκείνη, γιατί δεν έχουμε τα ονόματά τους. Ναι, θα σας το ξαναπούμε. Να κάνουμε και εμείς αναφορά. Ναι, που συμβάλλουν στο να γίνει αυτή η βραδιά. Οπότε όποιος παρευρεθεί εκείνη τη μέρα στο κτήμα Γράμπελη. Τα έσοδα όλα γίνεται υπό την αιγίδα του μικρού πρίγκιπα και τα έσοδα όλα θα πάνε στην Αναστασία για το ταξίδι της. Αυτό έχει αναρτηθεί και στη σελίδα, η εκδήλωση? Αυτό θα αναρτηθεί την Πέμπτη το πρωί. Ωραία. Να μπαίνουμε από εκεί να το βλέπουμε λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω να πιάσω το χέρι της Αναστασίας στην κυριολεξία. Να πιάσουμε το γιατί χέρι. Γιατί νόμιζα ότι θα ακούω πιο έντονα τη φωνή της τόση ώρα, αλλά έχει κάτι πολύ σιωπηλή και ντροπαλή. Βρε, είσαι αέρα τηλεπερσόνος, το έχεις καταλάβει. Και μήπως δεν σου πάει η θέση του καναπέ, να έρθεις εδώ. Μήπως θέλεις όρθια να κάνεις και ένα κύκλο να μας χορέψεις και λίγο αφού ζούμπα. Την καλωδιώσαμε μωρέ από πίσω και δεν μπορεί να σηκωθεί το παιδί να μας χορέψει λίγο ζούμπα εδώ πέρα. Έχει μικρό παιδί εκεί. Ναι. Ναι, αλλά είναι δεν είναι ασύρματο να τη σηκώσουμε εδώ πέρα να. Ασύρματο είναι. Ασύρματο είναι. Ναι. Θέλεις να αλλάξουμε θέσεις? Θέλεις να είσαι εδώ να μας πεις εσύ λίγα λόγια? Να το πάρει μαζί της? Θέλεις? Αλήθεια το λέω. Ντρέπεσαι.
Λοιπόν, θα επαναλάβουμε εμείς. Μαζί μας στην παρέα μας αυτή τη στιγμή είναι η Δάφνη Κατσάρα. Είναι, θα το πω γιατί λέω Αναστασία, πήγα να πω πάλι. Η Κωνσταντίνα Συντιχάκη, η μαμά της Αναστασίας. Μικρός πρίγκιπας.gr, πολύ σημαντικό. Έτσι. Μπείτε από τώρα να τσεκάρετε, να μην το ξεχάσετε. Και η πρωταγωνίστριά μας, η Αναστασία Σταθάκη, η οποία χρειάζεται απλά μία μικρή βοήθεια από τον καθένα. Μικρή βοήθεια. Εάν ο καθένας από εμάς αφιερώσει λίγο χρόνο να δει την περίπτωση αυτή και να ενδιαφερθεί λίγο μέσα στη μέρα του για κάτι τόσο σημαντικό, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά για κάτι, για κάτι πολύ επίγον για αυτό το παιδί. Πώς λένε τα άλλα σας παιδιά, τα άλλα σας αγγελούδια? Είναι 5, είναι από 26 χρονών. Αλήθεια. Mm. Το πρώτο, μέχρι 11 που είναι η Αναστασία. Έχω και 2 εγγόνια. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, πόσο. Βρε, έχεις και ένα ψάκι. Ναι, 2. Μα δεν μας τα πες όλα. Δεν τα λες. Λοιπόν, είστε πολύ νέα γιαγιά. Ναι, είμαστε και μεγάλη οικογένεια. Μπράβο. Είναι ωραίο να έχεις μεγάλη οικογένεια. Βέβαια, μπορεί να είναι λίγο ζόρικο όταν έχεις κάποια θεματάκια, αλλά είναι ωραίο. Έχεις μεγαλύτερη στήριξη όμως. Αυτό, έχεις μεγάλη ναι, στήριξη. Ειδικά από τα μεγάλα παιδιά σε στηρίζουν πολύ. Νιώθει και η Αναστασία, νιώθει κάπως σαν πριγκίπισσα σπίτι με τόσα αδέρφια μεγαλύτερα. Αν είναι η μικρότερη, να ρωτήσω. Ναι, είναι η μικρότερη. Αν είσαι η τυχερή της οικογένειας, ήθελα να ρωτήσω. Ναι, είναι η μικρότερη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τις μαμάδες που πιστεύω ότι τα παιδιά είναι ευτυχία. Και καλά όπως, κάνετε, το πιστεύετε. Όπως και να είναι αυτό, είτε ζορίζεστε είτε όχι, είναι, τα παιδιά είναι ευτυχία. Και μακάρι πραγματικά να είναι όλα τα παιδιά καλά. Και μακάρι να μην χρειάζεται για κανένα παιδί βοήθεια, που είναι πράγμα δύνατον. Γι' αυτό και υπάρχουν και άνθρωποι όπως η Δάφνη. Επειδή είτε μας αρέσει είτε όχι, πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα χρειάζονται τη βοήθεια του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχουν ανθρώπους σαν τη Δάφνη και μας στηρίζουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο και νομίζω ότι και η διάθεση και η ψυχολογία που το βλέπω, ότι έχετε μια πολύ όμορφη άβρα, βοηθάει πάντα στο να αντιμετωπίζουμε και εν τέλει να λύνουμε τα προβλήματα, αυτά τα μικροπροβληματάκια. Κοίταξε, κούκλα μου, πάνω απ' όλα πρέπει να μεταδίδεις στον άλλο αισιοδοξία. Αυτό. Αν το παιδί σου, που στην προκειμένη φάση στηρίζεται σε σένα, σε δει ότι εσύ δεν είσαι αισιόδοξη, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει. Έτσι. Και γι' αυτό να πούμε βέβαια πάνω σε αυτό που λέτε κι εσείς, πόσο σημαντικό είναι να βρίσκονται στον δρόμο σας άνθρωποι όπως η Δάφνη Κατσάρα, η οποία θα το σχολιάσω αυτό. Εχθές με πήρε με απίστευτο ενθουσιασμό, σαν να με πήρε να μου ανακοινώσει κάτι απίστευτα όμορφο. Ότι είναι η μικρή Αναστασία μας, δείχνει τέτοια αγάπη και τέτοια ενσυναίσθηση που λείπει από πολύ κόσμο. Που πραγματικά αξίζει. Κοιτάξτε, το καλό με τη Δάφνη είναι ότι δεν είναι ο πρόεδρος που φαντάζεσαι όταν ακούς πρόεδρος. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα σε κάνει να νιώσεις άβολα, που θα σε κάνει να νιώσεις μαγκωμένος, που εντάξει θα με βοηθήσεις, αλλά λίγο σύντομα γιατί πρέπει να σε αποφύγω. Είναι ο άνθρωπος που θέλεις να έχεις στην παρέα σου και που σου δίνει τη σιγουριά ότι είμαι δίπλα σου, σου κρατάω το χέρι. Φαίνεται αυτό. Δεν είναι απλά το σλόγγαν μας, το κάνω πράξη αυτό. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ο μικρός πρίγκιπας λοιπόν περιμένει τη δική σας στήριξη και η μαμά της Αναστασίας, κυρία Κωνσταντίνα Συντιχάκη, Αναστασία Σταθάκη, Δάφνη Κατσάρα, στην παρέα μας σήμερα. Εμείς θα το επαναλάβουμε αυτό αυτή τη στιγμή και το βράδυ στην επανάληψή μας και εμείς όλη την εβδομάδα θα φροντίσουμε να σας υπενθυμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε όλοι μας σε μια τέτοια περίπτωση. Και να αναμένουμε την Πέμπτη να αναρτηθεί η εκδήλωση. Ναι. Έτσι, μόλις έχουμε θα σας ενημερώσουμε κι εμείς. Εντάξει, άλλωστε μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια μελλοντική κτηνίατρο στην παρέα μας, τόσο καλή. Και μπορεί να μας μάθει και ζούμπα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Μην τη βλέπετε έτσι, θα την πάρουμε εμείς στο break να την έχουμε εδώ πέρα πρόβα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μας χαρά. Μας ομορφήνατε. Μαζί. Όντως μας ομορφήνατε και θέλουμε να ευχηθούμε κάθε καλό, καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους και να πάνε όλα κατευχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.